Κυρίες και κύριοι, ως επικεφαλής της παράταξης του ανεξάρτητου συνδυασμού Εορδαϊκή Ανατροπή του Δήμου Εορδαίας, απευθύνω ένα κάλεσμα σε όλους σας, πρώτα για να ευχαριστήσω όλους εσάς που με πιστέψατε χωρίς καμία πελατειακή σχέση και με τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας όλα αυτά τα χρόνια, τοποθετώντας με στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πτολεμαΐδας Εορδαίας. Έπειτα, για να ευχαριστήσω τους συνεργάτες υποψηφίους Δημοτικού Συμβούλους της Δημοτικής Παράταξης Εορδαϊκή Ανατροπή που έδωσαν σάρκα και οστά σε αυτήν την ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη. Και τέλος, για να γνωστοποιήσω και να υπενθυμίσω τα 12 χρόνια συνεχούς και διαρκούς συμμετοχής και δράσης μου στα δημοτικά δρόμενα και την άριστη γνώση των προβλημάτων του Δήμου μας μέσα από τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Κυρίες και κύριοι, 100 ημέρες πριν από τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου, προβαίνω σε αυτές τις δηλώσεις, αποβλέποντας σε έναν ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία. Απευθύνομαι σε όλους τους νέους και νέες να προβληματιστούν και να ενεργοποιηθούν ώστε να συμβάλλουν στην βελτίωση και την αλλαγή του τόπου μας. Στους σκεπτόμενους δημότες αυτού του τόπου που νοιάζονται για το παρόν, για το μέλλον μας και για το μέλλον των παιδιών μας. Στους συνδημότες μας που ενδιαφέρονται για τον Δήμο μας, το δικό μας σπίτι. Ποια είναι όμως η εικόνα του Δήμου μας? Αρκεί ένα γρήγορο βλέμμα για να διαπιστώσει κάποιος τη σταθερή διοικητική υποβάθμιση, την ανεργία, τις ογκώδες οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων, τα ανοικοκύρευτα δημοτικά κτίρια, την απουσία έργων υποδομής, την έλλειψη πολιτιστικών εκδηλώσεων, τις αποκομμένες κοινότητες και φυσικά το γνωστό σε όλους μας, κυρίες και κύριοι, περιβαλλοντικό πρόβλημα. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν πώς φτάσαμε σε αυτήν την κατάσταση. Δυστυχώς δεν ήταν κατόρθωμα ενός, αλλά ομάδα συμφερόντων και των υποστηρικτών τους, σιωπηρών έως ανύπαρκτων αντιπολιτεύσεων, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και απογοητευμένων αμέτωχων δημοτών. Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν εμείς οι δημότες να έχουμε εκπολιτιστεί ενώ ο Δήμος μας να είναι εγκαταλελειμμένος. Το ανεχόμαστε? 100 ημέρες πριν από τις εκλογές και πρέπει όλοι μας να κινητοποιηθούμε και να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις. Τώρα γίνονται οι τελικές ζυμώσεις. Τώρα γίνονται οι επιλογές από εσάς τους ίδιους, ως υποψηφίους, ώστε να μπορέσετε να αναπτύξετε τον δυναμισμό σας στο συνδυασμό που θα καθορίσει τη χρονική αυτή στιγμή την πορεία του τόπου. Σήμερα είναι ένα κάλεσμα στους νέους ανθρώπους για να λάβουν γνώση από έναν νέο άνθρωπο με σταθερή στάση όλα αυτά τα χρόνια, σε αυτά εδώ τα έδρανα. Μια στάση ανθρώπου που διακρινόταν από αγάπη για τον τόπο του και από έλλειψη φόβου για να σπάσει το κατεστημένο που διαμορφώθηκε στο Δήμο μας επί σειρά ετών. Προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια ως μέλος της αντιπολίτευσης και ως μέλος της αντιπολίτευσης μέσα από προτάσεις, διαφωνίες και διαφοροποιήσεις να αλλάξω καταστάσεις και να βελτιώσω τα δεδομένα του Δήμου μας. Όμως, οι ισορροπίες των σχέσεων ήταν τέτοιες που δεν άφησαν περιθώρια αλλαγής. Εμείς
Είμαστε αυτοί οι οποίοι διαμορφώνουμε τις ενδεχόμενες υποψηφιότητες μέσα από την επιλογή μας να είμαστε ή όχι υποψήφοι ή να είμαστε υποψήφοι στον έναν ή τον άλλον συνδυασμό. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα μέσα σε αυτήν την αίθουσα ήρθα να προτρέψω για τη συμμετοχή στα κοινά, την επιλογή εκείνου του συνδυασμού που έμπρακτα έδειξε ότι λειτουργήσε όλα αυτά τα χρόνια με βάση το κοινό συμφέρον και όχι το ατομικό. Ήρθε επιτέλους η ώρα, συμπολίτες μου, να δούμε το Δήμο μας ως σπίτι μας και να του δώσουμε την εικόνα και το μέλλον που θα του αρμόζει με σκληρή δουλειά και συγκεκριμένο όραμα. Εάν πραγματικά μας ενδιαφέρει το σπίτι μας που είναι ο τόπος μας. Το αύριο μπορεί να αλλάξει με τις επιλογές του σήμερα. Γι' αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε ανενεργές αυτές τις 100 ημέρες που απέμειναν και θα τρέξουν αντίστροφα πλέον από σήμερα για το καλό ή το κακό αυτού του τόπου. Μακριά λοιπόν από επιλογές συνδυασμών που εξυπηρετούν και θα εξυπηρετήσουν παλαιοκομματικά συμφέροντα που ακολουθούν αυστηρά την κομματική γραμμή που τους επέλεξε. Μακριά από στημένους αχυρανθρώπους, υποψηφίους, που στήθηκαν από συγκεκριμένες ομάδες συμφερόντων, που ρίζωσαν μέσα στα έδρανα αυτά του Δήμου μας και θέλουν να συνεχίσουν να τον ελέγχουν και να τον χρησιμοποιούν ως ορμητήριό τους για την ικανοποίηση των προσωπικών τους συμφερόντων και του στενού περίγυρου. Δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον σε αυτόν τον τόπο χωρίς τη συμμετοχή της νεολαίας, άφθαρτων ανθρώπων με γνώσεις και όραμα. Είναι καιρός πλέον, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, αυτοί οι οποίοι έφεραν αυτόν τον τόπο, σε αυτό το τέλμα, εάν δεν μπορούν να ζητήσουν ένα μικρό έστω συγγνώμη, να αποσυρθούν στα σπίτια τους αυτές τις εκλογές. Ιδάλλως, εάν αυτοί δεν το κάνουν από μόνοι τους, να τους αναγκάσετε να αποσυρθούν με την ψήφο σας. Αλλιώς, δεν υπάρχουν ούτε δικαιολογίες, ούτε ελαφρυντικά, αλλά ο καθένας θα λάβει ό,τι του αξίζει. Δεν θα ήθελα να πω σήμερα άλλα δυσάρεστα, αλλά η εικόνα του τόπου μας με οθεί να σας πω μεγάλες αλήθειες που ενοχλούν και ποτέ δεν υπόθηκαν από τα χείλη ενός δημόσιου προσώπου και μάλιστα προεκλογικά. Ήρθε όμως η ώρα πλέον να γεμίσουμε ξανά αυτήν την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου από δημότες που θα ενδιαφέρονται για αυτόν τον τόπο και θα συμμετέχουν σε αξιοπρεπείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων, χωρίς αποκρύψεις στοιχείων, χωρίς συγκαλύψεις και χωρίς ιδιωτελείς σιωπές. Μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει κάτι σε 100 ημέρες από σήμερα. Όλα τα μεγάλα έργα είναι προϊόντα συλλογικότητας. Και μόνο εάν η κοινωνία ξεπεράσει τον ατομικισμό της, μπορούν να επιτευχθούν. Σήμερα μπολιάζω με καινούργιες ιδέες το τοπικό πολιτικό σκηνικό του Δήμου μας, ανατρέποντας για μία ακόμη φορά το κατεστημένο του. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο κάθε ένας από εμάς με την επιλογή του γίνεται πρωταγωνιστής στην ανασυγκρότηση του Δήμου μας, του Δήμου Εορδαίας της Πτολεμαΐδας μας. Ευχαριστώ.